Εκτός προγράμματος Viper Shield η Ελλάδα, ποιο είναι το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου που θα λάβουν τα βουλγάρικα F-16 Viper και όχι τα ελληνικά? Πολύ πρόσφατα λοιπόν ανακοινώθηκε πως όλα τα μαχητικά τύπου F-16 Block 70-72 Viper που θα λάβει η Βουλγαρία το επόμενο έτος θα διαθέτουν το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου AN/ALQ-254V1 Viper Shield της αμερικανικής εταιρείας L3Harris. Την εν λόγω ανακοίνωση έκανε το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, λέγοντας συγκεκριμένα πως το εν λόγω σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου θα εγκατασταθεί στα μαχητικά F-16 Viper που έχει παραγγείλει η Βουλγαρία, το Μαρόκο, η Σλοβακία και το Μπαχρέιν. Στην λίστα που ανέφεραν οι Αμερικανοί δεν περιλαμβάνονταν η Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει πως τα ελληνικά αναβαθμισμένα F-16 Viper δεν θα διαθέτουν την ηλεκτρονική ασπίδα Viper Shield. Όσο για το ίδιο το Viper Shield, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ προηγμένο σύστημα αμερικανικού σχεδιασμού που θα επιτρέπει στο F-16 Viper να ανιχνεύει πολλαπλά σήματα ταυτόχρονα. Μέχρι πρότινος, παλαιότερες εκδόσεις της μαχητικής πλατφόρμας F-16 διέθεταν αναλογικά συστήματα τα οποία μπορούσαν να ανιχνεύσουν μόνο ένα σήμα την φορά. Καταλαβαίνετε έτσι πως η βελτίωση θα είναι σημαντική. Βέβαια το Viper Shield είναι ένα μεγάλο πακέτο με πολλά ηλεκτρονικά υποσυστήματα το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο μία λειτουργία αλλά βοηθάει το μαχητικό πολυεπίπεδα. Το σύστημα προσδίδει στο μαχητικό την ικανότητα να εντοπίζει εχθρικά προηγμένα συστήματα ραντάρ ενώ χαρίζει στον πιλότο περιφερειακή επίγνωση και την δυνατότητα να αποθεί εχθρικές ηλεκτρονικές επιθέσεις με αποτελεσματικά αντίμετρα. Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του εν λόγω συστήματος είναι η δυνατότητά του να εντοπίζει, να ταυτοποιεί και να διαταράσει την λειτουργία εχθρικών ραντάρ μέσω ηλεκτρονικών επιθέσεων. Έτσι τα εχθρικά ραντάρ δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν και να στοχεύσουν κάποιο μαχητικό F-16 Viper που φέρει το σύστημα Viper Shield. Πώς το κάνει αυτό? Το Viper Shield με παρεμβολές διαταράσει την λειτουργία ενός εχθρικού ραντάρ ουσιαστικά υπερφορτώνοντάς το ή ξεγελώντας το. Έτσι καταφέρνει να κρύβει την πραγματική θέση του μαχητικού. Αυτό μπορεί να το κάνει τόσο έναντι επίγειων ραντάρ, όσο και έναντι εναέριων ραντάρ που βρίσκονται σε μαχητικά. Τέλος, μία άλλη κρίσιμη δυνατότητα του συστήματος είναι η παροχή προστασίας στο μαχητικό από εχθρικούς πυράβλους, οι οποίοι πλοηγούνται μέσω υπέρυθρων ή ψηφιακών συστημάτων πλοήγησης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.